είπα, αφήνιασα να μου πείτε. Αφήνιασα! Διότι είναι καλοκαίρι και ξέρετε, το καλοκαίρι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Να, δεν παίρνει αυτά κάτω. Να τρώω παγωτά. Τώρα θα μου πείτε, σιγά, κάτι μας είπες. Και σε ποιον δεν αρέσουν τα παγωτά. Εμένα δεν μ' αρέσουν όλα τα παγωτά. Τρώω τα πάντα. Αλλά έχω ιδιαίτερη αδυναμία στις γρανίτες και στα παγωτά σορμπέ. Και σήμερα το πρωί, πρωινιάτικα λοιπόν, αφήνιασα. Διότι ο director chef ήρθε και μου λέει, μπήκα στον πειρασμό βρε παιδί μου για να σου πάρω τις αγαπημένες σου γρανίτες. Λέω, άντε, μου πήρες ένα κουτί. Λέω, αν σου πήρα ένα κουτί, δηλαδή τι εννοείς, πολλά περισσότερα. Και τότε μόλις τα είδα αφήνιασα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε κάτω. Βλέπετε, μου πήρε αρκετά κουτάκια με τις αγαπημένες μου γρανίτες, φραουλίτσα. Όχι, δεν είναι φράουλα. Αυτό είναι, πώς τα λένε, βατόμουρα. Raspberry, τα λένε οι ξένοι. Πορτοκάλι, λατρεύω πορτοκάλι και εξωτική γεύση, με εξωτικά φρούτα. Κοιτάξτε εδώ, ανανάς, μανταρίνι, παπάγια, τι είναι όλα αυτά, πορτοκάλι. Θέλω να σας πω ότι επειδή έχω να στείλω κάποια δωράκια και κάποια δεματάκια, όποιες φίλες και όποιοι φίλοι πολύ αγαπημένοι, η Λιάννα, η Δέσποινα, η Δήμητρα, η Παπακώστα, ο φίλος μου ο Βασίλης στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, ο φίλος μου ο Παναγιώτης, δεν ξέρω πού είσαι Παναγιώτη, εκεί, όσοι είναι να λάβετε δεματάκια από μένα, εννοείται ότι ο Βασίλης είναι να λάβει μόνο το σταυρουδάκι. Αλλά επειδή ο Βασίλης είναι ένα παιδί που εκτιμώ πάρα πολύ, θέλω να του στείλω και αυτούνο μερικές γρανίτες. Και όταν λέω μερικές γρανίτες, όχι βρε παιδί μου μόνο από πορτοκάλι, αλλά μία από αυτά εδώ τα βατόμουρα, πορτοκάλι και εξωτική γεύση. Και θέλω να μου πείτε, ποια από τις τρεις γεύσεις σας κατέβει η κάμερα, πιστεύετε ότι είναι η δική μου αγαπημένη. Ξέρω θα πείτε κατευθείαν πορτοκάλι, αλλά θα σας το αφήσω αυτό και θα σας στείλω να τις δοκιμάσετε. Οπότε, εγώ θα στείλω σε όποιον στείλω δεματάκι με τα υπόλοιπα δώρα και δωράκι τη γρανίτα. Αυτή εδώ λοιπόν θα την τοποθετήσετε στην κατάψυξη, όπου και θα αφήσετε για 24 ώρες. Και περισσότερο να αφήσετε είναι τέλεια. Μετά θα πάρετε ένα ψαλιδάκι και θα κόψετε από πάνω και θα πιέσετε και θα το ευχαριστηθείτε. Σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας και ένα θέλω να ξέρετε και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια που με ακολουθείτε και με στηρίζετε με την αγάπη σας και με τα τόσο όμορφα μηνύματά σας, ότι όταν έχεις κάτι και δεν το μοιράζεσαι, δεν έχει καμία αξία να το χρησιμοποιείς ή να το καταναλώνεις μόνο εσύ ο ίδιος. Ποιος ο λόγος? Ποιος ο λόγος να φάω τόσες γρανίτες μόνος μου? Αν δεν τις μοιραστείς, να αναφωνήσουν και οι υπόλοιποι. Αχ, τη δροσιά τους να έχει σαν τον Νικούκεν μας. Τη δροσιά τους. Φίλες Δημούρου. Αχ, πιαστική. Ο αφιένας μου με την απότιμη κίνηση. Στραβοκοιμήθηκα. Τέλος πάντων, Φίλες Δημούρου, γρανιτένιο. Γιατί όπως ξέρεις εγώ, γιατί πάντων το πω.